Την ποιότητα, την δυναμική και την ανωτερότητά του στον δεύτερο όμιλο της Α2 κατηγορίας ΕΠΣΗ επιβεβαίωσε το ΑΣΥΜΗ, κατακτώντας το πρωτάθλημα και επιστρέφοντας μετά από 21 χρόνια στην Α1 κατηγορία. Το Σάββατο, αμέσως μετά το παιχνίδι της προτελευταίας αγωνιστικής με την Γαρίπα, η διοίκηση της ΕΠΣΗ απένιμε στους πρωταθλητές το κύπελο για τα μετάλλια τους και το ΑΣΥΜΗ γιόρτασε μαζί με τον κόσμο του μια τεράστια επιτυχία. Μια επιτυχία βέβαια αφιερωμένη στον αδικοχαμένο αντιπρόεδρο της ομάδας, τον Γιώργο Γενιτσαρίδη, αλλά και μια εκπλήρωση της υπόσχεσης ότι το πρωτάθλημα ανήκει σε αυτόν. Γι' αυτό και τίμησαν τη μνήμη του με πλακέτα να παραλαμβάνει ο γιος του Βασίλης, ενώ αμέσως μετά την απονομή άπαντες πήραν και σήκωσαν το κύπελο στο σημείο που δεσπόζει η φωτογραφία του. Σε έναν όμιλο με αρκετές δυσκολίες, το ΑΣΥΜΗ κατάφερε από τον Ιανουάριο και έπειτα με παιχνίδι ορόσημο, αυτό με τα Διλινά, που επικράτησε με 2-3 με ανατροπή και ενώ έχανε 2-0, να ξεκινήσει μια ασταμάτητη πορεία και να σφραγίσει τον τίτλο αρκετές αγωνιστικές πριν το τέλος, κάνοντας πλέον το σχεδιασμό του για την επιστροφή στην Α1 κατηγορία. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν συνέχεια μαζί μας, κοντά μας, μας υποστήριξε μέχρι τέλος. Και εγώ προσωπικά και οι παίχτες μου και η διοίκηση θέλω ειλικρινά να αφιερώσουμε αυτό το πρωτάθλημα όπως το κάνουμε από τότε που μας άφησε, στο Γιώργο Γενιτσαρίδη. Είναι αφιερωμένο 100% εξ ολοκλήρωση σε αυτόν τον άνθρωπο. Μας λείπει απίστευτα. Πιστεύω να είναι χαρούμενος από εκεί ψηλά που είναι τώρα και μας λείπει. Η μέρα χαράς είναι σήμερα. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη διοίκηση ούτε από τον κόσμο εδώ πέρα. Νιώθω μέλος αυτής της ομάδας. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι εδώ, αλλά θέλω και να κάνουμε κάτι καλό και να είναι αξιόλογο που να μας ευχαριστεί όλους και να είμαστε μια ομάδα που θα τις χαιρόμαστε γιατί βλέπει ο κόσμος με σαράς να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τα τελευταία 6-7 χρόνια ο κορμός της ομάδας αποτελείται από παιδιά της Ακαδημίας του Αστερίωνα. Είναι πολύ σημαντικό που βασιζόμαστε σε δικά μας παιδιά. Και είναι και ένας από τους λόγους της φετινής επιτυχίας. Και είμαστε πολύ περήφανοι και εγώ και συμπαίκτες μου και προπονητής και η διοίκηση. Φτιάξαν μια πολύ καλή ομάδα φέτος που είχε τα πάντα. Είχε προσωπικότητες, είχε ταλέντο, είχε εμπειρία. Να βγαίνει στα δύσκολα ήταν πραγματικά το σύνολο δεμένο και πολύ καλά διαβασμένο.